Είναι μεγάλες οι προοπτικές του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Ο ετήσιος τζίρος φτάνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ και οι εκτιμήσεις για τα επόμενα 5 χρόνια μιλούν για πάνω από 1 δις, αφού το ελληνικό ψάρι έχει τεράστια ζήτηση στο εξωτερικό. Παίρνουμε από το τσουβαλάκι την τροφή μας και ρίχνουμε μέσα στα ψαράκια. Πόσες φορές τη μέρα το κάνεις αυτό? Μία φορά την ημέρα στο κάθε κλουβί. Εργαζόμενοι σε ιχθυοκαλλιέργειες φορτώνουν τσουβάλια με τροφή πάνω σε μία ξύλινη πλατφόρμα. Βρισκόμαστε στο Σούνιο, απέναντι από την νησίδα Πάτροκλος και κατευθυνόμαστε προς τις ιχθυοκαλλιέργειες για να ταΐσουμε τα ψάρια. Τα ψάρια που υπάρχουν σε αυτές είναι λαβράκι, τσιπούρα, μυλοκόπι και φαγκρί. Παναγιώτη, μόλις φορτώσαμε τροφή και πάμε... Πάμε να ταΐσουμε τώρα τις τσιπούρες, οι οποίες είναι περίπου στα 400 γραμμάρια. Κάθε ψάρι τρώει διαφορετικό μέγεθος τροφής. Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τεράστιες. Ο ετήσιος τζίρος φτάνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα επόμενα 5 χρόνια, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας για το 2022, αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός θέσεων ιχθυοκαλλιέργειας και εταιριών σε όλη τη χώρα, γύρω στις 300 μονάδες, και η παραγωγή μας ανέρχεται αυτή τη στιγμή γύρω στους 125.000 τόνους. Είμαστε πρώτοι στην παραγωγή στην Ευρώπη, σε όγκο και αξία, σε τσιπούρα και λαβράκι, αλλά και άλλα μεσογειακά είδη. Το ελληνικό ψάρι γίνεται ανάρπαστο σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα μάλιστα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς το 80% των προϊόντων εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ προσφέρει τουλάχιστον 12.000 θέσεις εργασίας. Έχει μία προτεραιότητα η αγορά της Ευρώπης, αλλά ο κλάδος αυτή τη στιγμή εξάγει και σε άλλες χώρες, και στην Αμερική και αλλού. Νέοι άνθρωποι όπως ο Παναγιώτης αποφασίζουν να ασχοληθούν με τις υδατοκαλλιέργειες παρά τις δυσκολίες. Στα 22 σου, τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις θέλω να ασχοληθώ με τα ψάρια, να τα ταΐζω, να είμαι μέσα στη θάλασσα? Η αγάπη που είχα για τη θάλασσα από μικρός και από κοντά με το θείο μου που είναι ψαράς και πήγαινα συνέχεια μαζί του. Έτσι ξεκίνησα και μου μπήκε στο ενδιαφέρον η δουλειά αυτή. Οι συνθήκες δεν είναι πάντα καλές, όπως και τώρα που μπαλατζάρει η σανίδα. Μέσα στο χειμώνα πόσο εύκολο είναι να καταΐζεις καθημερινά τα ψάρια που βρίσκονται σε αυτό το σημείο? Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δυσκολευόμαστε λίγο το χειμώνα. Ήμασταν, θυμάμαι, μία μέρα στα τελευταία κλουβιά κάτω-κάτω, τα οποία τα πιάνει περισσότερο το κύμα. Και έβαλε ξαφνικά τον αέρα και τα μποφόρ και δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Κάναμε καμία ώρα περίπου να βγούμε για να δέσουμε μόνο. Η υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τους περιβαλλοντολόγους, αποτελεί δραστηριότητα με τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.